Να περάσουμε όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία. Έχουμε στη γραμμή μας τον μεγάλο δημοσιογράφο Χρήστο Πασαλάρη. Δάσκαλε, καλημέρα. Καλημέρα, Νικολέτα, εσύ. Η Έλενα, ήμουν, έχω την Νικολέτα όμως. Ωραία, βέβαια, Έλενα. Καλημέρα. Κύριε Πασαλάρη, για πείτε μας. Το κόσμο σας ακούει. Να είστε καλά. Για πείτε μας, τι προβλέπετε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μόνο που δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω γιατί. Μας ακούτε τώρα, κύριε Πασαλάρη. Για πέστε μου, ναι. Πώς βλέπετε, λέω, την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Η κατάσταση είναι... έχει το προνόμιο ότι η Ελλάδα ζει συνεχώς για πρώτη φορά γεγονότα. Για πρώτη φορά δηλαδή ζει ένα αρχηγό κόμματος να πηγαίνει στη φυλακή. Όπως είναι ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Για πρώτη φορά ακούει λεξιλόγια ηγετών μιας κόμματος, λεξιλόγια αλητών. Για πρώτη φορά ακούει διχασμό των αλητών ηγετών της Χρυσής Αυγής, διχασμό συμπεριφοράς στον ανακριτή και στον λαό. Για πρώτη φορά ακούει σύζυγο και κόρη αρχηγού κόμματος να φτύνουν και να προφυλακίζουν δημοσιογράφους. Για πρώτη φορά βλέπει ένα αρχηγό κόμματος να πηγαίνει στη φυλακή και οι βουλευτές του επίσης, αλλά να μην συμπαραστέκονται οι οπαδοί της. 50 άνθρωποι μόνο ακολούθησαν τον Μιχαλολιάκο σήμερα στην ανάκριση. Και όχι παραπάνω από 200 όλες τις άλλες εκδηλώσεις που γίνανε. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι 500.000 ψηφοφόροι και οι αλυτώσιοι οπαδοί της Αυγής? Πού είναι? Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο αξίζει τον κόπο να προσέξει κανείς. Κύριε Πασαλάρη, πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει σε εκλογές? Δεν νομίζω ότι είναι ώρα εκλογών τώρα. Βέβαια η πορεία των εξελίξεων θα δείξει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ώρα εκλογών. Λοιπόν, τώρα εκείνο που προέχει είναι η εξουσία. Η εξουσία να ασχοληθεί λιγάκι με τα προβλήματα του λαού. Είδατε ότι αυτή η ενημέρωση, η συνεχή ενημέρωση με τη Χρυσή Αυγή έκανε τις απεργίες και τα συλλαλητήρια να ξεθυμάνουν. Αυτό το πρώτο θέμα, η Χρυσή Αυγή παρέλυσε την αντίσταση του λαού, την ξένη κατοχή. Αυτά όλα είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να προσέξει κανείς και να επανέλθει ο κόσμος στο σωστό προσανατολισμό του, που είναι η αντίσταση στην ξένη κατοχή. Αυτά τα ολίγα τώρα να πω και να ευχηθώ, γιατί εγώ δεν βγαίνω ούτε στην τηλεόραση ούτε στα κανάλια, να ευχηθώ, πηγαίνω όμως στους μαθητές μου όταν με καλούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε μαζί, κύριε Πασαλάρη. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σας διαδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, Χωρίς, γεια σας.